Και κλειμένους μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας, κύριε Τζανακόπουλε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και την μαρτυρία που έχει ο συνάδελφός μας ο Γιάννης ο Σουλιώτης για αυτό το περιστατικό που είχε προκαλέσει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση για όσα είχαν συμβεί στον Εύρο με αυτή τη φοβερή ιστορία με τη Μαρία του Εύρου. Τέλος πάντων, έτσι είχε μείνει γνωστή αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, κύριε Παπαδημητρίου. Ναι, το διάβασα. Όλα fake news. Τώρα υπάρχει μια ανακοίνωση, απλά το λέω. 50 τελευταία χρόνια, πρώτο πράγμα το πρωί, διαβάζω την Καθημερινή. Μάλιστα. Ωραία. Απλά το λέω τώρα. Κάτι το έκανε και από καθήκον, δηλαδή. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει και μια απάντηση από εσάς, κύριε Τζανακόπουλο. Υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγο του κυρίου Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος καλεί τον κύριο Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη για όσα έλεγε στη ΔΕΘ για το περιστατικό αυτό το 2022. Για ποιο λόγο να ζητήσουμε συγγνώμη? Υπήρξε μια είδηση η οποία διαψεύδεται πια από τα γεγονότα, όπως φαίνεται. Έκανε γύρω του κόσμου από διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι έγκυρα, κατά κύριο λόγο. Και από στο Σπίγκελ αναφέρεστε. Ναι, και από εκεί και πέρα, ναι, δεν το έγραψε μόνο το Σπίγκελ, γράφτηκε στη συνέχεια και από άλλα μέσα ενημέρωσης, διεθνούς εμβέλειας και που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, εν πάση περιπτώσει, την εγκυρότητά τους, και δεν υπήρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια σκοπιμότητα ούτε από το Σπίγκελ ούτε από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν την είδηση. Και από εκεί και πέρα εμείς ζητήσαμε εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ζήτημα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο ωστόσο υπάρχει και είναι πραγματικό, είναι ότι για αρκετές μέρες οι άνθρωποι αυτοί έμειναν επί ελληνικού εδάφους χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης και χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν αίτημα ασύλου, παρά το γεγονός ότι αυτά αποτελούν ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ως προς αυτό, η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι έκθετη. Διότι και σήμερα ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης, δεν υπάρχουν δυνατότητες για τους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν, με βάση τα δεδομένα στο διεθνές δίκαιο, να ασκήσουν τα πραγματικά τους δικαιώματα. Και από εκεί και πέρα να δει το ελληνικό κράτος, όπως οφείλει, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να χορηγήσει άσυλο σε όσους το ζητούν. Αυτό είναι το σχόλιο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι για δημιουργία εντυπώσεων εκ μέρους του κυρίου Οικονόμου. Θέλω να σας πω, κύριε Τζανακόπουλο, ότι λυπάμαι πολύ. Και λυπάμαι πολύ διότι έχετε μια ευκαιρία, έστω και τώρα, έπρεπε να το έχετε κάνει πολύ νωρίτερα, να ζητήσετε συγγνώμη από όλους αυτούς. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που σας ακολουθούν, που σας πιστεύουν. Στους οποίους είπατε, έστω να δεχθώ ότι ακολουθήσατε ένα πράγμα που δεν το είχατε ελέγξει. Κύριε Παπαδημητρίου. Αλλά μια συγγνώμη δεν βλάπτει σε αυτόν τον κόσμο. Υπήρξε σκοπιμότητα, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση αν υπήρχε σκοπιμότητα ή όχι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύσατε ακόμη και αυτή τη στιγμή, δηλαδή πριν από ένα λεπτό, ότι πρέπει να δίνετε δικαίωμα ασφαλούς διέλευσης σε όποιον έρχεται. Το διεθνές δίκαιο το λέει, δεν το λέω. Όχι, με συγχωρείτε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέει αυτό. Αλλά εδώ ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη, πολλές εβδομάδες μετά από αυτό, επέμεινε με τρόπο σκαιό απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, ότι έχει στη συνείδησή του και μέσα του το βάρος μιας ενός θανάτου. Η κυβέρνηση κάνει μιας πρακτικά δολοφονίας. Μιλάγατε μάλιστα. Μπορεί να μην είχατε έχει υιοθετήσει, να το πω έτσι. Είχατε υιοθετήσει ακόμη και το ότι μπορεί να υπάρχει και δεύτερο παιδί. Κάνετε pushbacks. Τι θέλω να σας πω, κύριε Τσίπρα, να μιλήσουμε ήρεμα. Μιλάω, αλλά ξεκινάτε λέγοντας να ζητήσω συγγνώμη εγώ. Να ζητήσετε εσείς συγγνώμη για τα pushbacks που κάνετε απέναντι στα όσα ορίζει το διεθνές δίκαιο, κύριε Παπαδημητρίου. Λυπάμαι, εσείς και είστε οι παράνομοι, δεν είμαι εγώ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, okay, να μιλήσουμε ήρεμα, γιατί είναι ένα εθνικό θέμα. Σε μερικές εβδομάδες έχουμε εκλογές. Δεν απαντάτε όμως, αν κάνετε πρέπει pushbacks, να κρίνει ποιος είναι ικανός να φυλάει τα σύνορα και ποιος όχι. Με αυτό που είπατε, ότι πρέπει να έχουμε ελεύθερη διέλευση. Δεν είπα ότι πρέπει να έχουμε ελεύθερη διέλευση. Δεν συμβαδίζει με αυτό. Είπα ότι που πρέπει να έχουμε εγώ ασφαλή διέλευση και μην διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μου. Αφήστε, δεν θέλω να μην διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μου. Ακούνε όλοι και κρίνουν. Ασφαλή διέλευση σε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς τις κατάλληλες διαδικασίες θέλουν να μπουν στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να δώσουμε. Μα η ασφαλή σε διέλευση αυτό είναι η κατάλληλη διαδικασία. Επιτρέψτε μου, σε αυτό διαφέρουμε. Και αυτό είναι που θα κρίνουν οι ψηφοφόροι στις 9, αν είναι αυτή η ημερομηνία Απριλίου,
και θα δώσουν μια απάντηση η οποία έχει εμβέλεια μεγάλη. Έχει μπροστά μας, είναι το μέλλον μπροστά μας. Να ξέρουμε ποια χώρα θέλουμε. Διαφέρουμε ως προς αυτό, κύριε Τζακόπουλε. Όπως διαφέρουμε. Πράγματι διαφέρουμε. Θέλουμε μια χώρα που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. Όπως διαφέρουμε και σε κάτι ακόμη. Μια χώρα που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. Κάντε λιγάκι υπομονή. Διότι το διεθνές δίκαιο, κύριε. Μην ταράζεστε, κάντε υπομονή. Όχι καθόλου, είμαι πολύ ήρεμος. Και Κυριακή πρωί είμαι πάντα ήρεμος. Μέχρι τώρα πάντως συζητάμε με επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Να συμπληρώσω τη σκέψη μου, διότι δεν. Ωραία, ελάτε για να ρωτήσουμε κιόλας. Πρέπει. Όχι, μου φεύγουν εύκολα τώρα σε αυτή την ηλικία, ξεχνάω τι θέλω να πω. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε και το συναισθηματικό πράγμα που είναι βαρύ. Εδώ κοντέψατε να πείτε ότι η παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη δολοφόνων. Ακόμη και τώρα μιλάτε για pushbacks. Όπου υπάρχει πρόβλημα, κάνετε, το ερευνούμε. Όπου κάνετε, υπάρχει πρόβλημα, το παραδεχόμαστε. Αλλά φυλάμε τα σύνορα. Λοιπόν, ο κ. Παπαδημητρίου αρνείται να δει μια δεδομένη πραγματικότητα. Η χώρα. Με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς αντί να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, πράγμα το οποίο είναι το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας, εγώ δεν πηγαίνω στην ηθική πτυχή του θέματος, εγώ μιλώ και για τη διπλωματική αποτελεσματικότητα. Ναι. Αυτό που μετατρέπει τη χώρα σε πυλώνα σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ακριβώς ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και το διπλωματικό της κεφάλαιο αυξάνεται όσο το διεθνές δίκαιο γίνεται σεβαστό από τη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, αντίθετα, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να λειτουργεί με έναν τρόπο παραβιαστικό του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο παραβιαστικού του διεθνούς δικαίου, θα πω εγώ ότι γενικά με τους νόμους και με την συνταγματική και τη διεθνή ένωμη τάξη ο κ. Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ένα πρόβλημα, καθώς παρανομούν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Πράγμα το οποίο. Για την παράθεση, από ό,τι έχω δει και στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ μιλάτε για τα σύνορα, ας πούμε, και δύο, είχε υπάρξει αντιπαράθεση, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα και για το φράχτη στον Εύρο. Λοιπόν, δηλαδή, ακούστε πήγε, τώρα. Ας πούμε, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει προαναγγείλει ότι θα φτιαχτεί καθ' ολοκληρία πια. Ακούστε τώρα. Θα ολοκληρωθεί. Θα επεκταθεί. Ακούστε αυτό, τώρα. Λέτε, ναι. Σε σχέση με το φράχτη, για ποιο λόγο είναι υποκριτικό. Εμείς το υποστηρίζουμε φουλ. Ακούστε για ποιο λόγο. Το ξέρουμε ότι το υποστηρίζετε φουλ. Καταρχάς. Να το μάθουν και όλοι. Γιατί με αυτά που λέτε στον κόσμο. Προσέξτε. Κινδυνεύετε να τον παραπείσετε. Αφήστε να λέω εγώ στον κόσμο αυτά που θέλω και να λέτε κι εσείς στον κόσμο αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Δηλαδή ότι είστε περήφανοι που κάνετε pushbacks. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φράχτης είναι μέσα από τα ελληνικά σύνορα. Είστε παράνομοι τόσο σε ό,τι αφορά τη διεθνή νομιμότητα όσο και ό,τι αφορά τη συνταγματική. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Ακούστε τώρα με το φράχτη. Ο φράχτης είναι μέσα από τα ελληνικά σύνορα. Ωραία. Ξέρετε ότι αν κάποιος βρεθεί στο φράχτη και σταματήσει, θα βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Ότι θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να κάνει αίτημα ασύλου διαφορετικά. Το να επιστραφεί. Καλά, δεν μπορεί να φτιαχτεί μέσα στα τουρκικά σύνορα. Λογικό δεν είναι. Δεν είπα μέσα στα τουρκικά σύνορα. Ούτε στη μέση του ποταμιού μπορεί να φτιαχτεί. Είναι υποκρισία. Είναι υποκρισία. Και παραβιάζει και ο φράχτης τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα. Το πρόβλημα το προσφυγικό δεν λύνεται με φράχτες. Λύνεται με έναν τρόπο όπου θα σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, θα έχουμε σοβαρές διαδικασίες για το άσυλο, δεν θα παραβιάζουμε τη διεθνή νομιμότητα και σας ξαναλέω ότι αυτό είναι ζήτημα που ενισχύει το διπλωματικό κεφάλαιο. Επιτρέπετε μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Να κλείσουμε, ναι. Εμένα με είχε στενοχωρήσει και τότε, διότι είχαμε όλοι αμφιβολίες για το τι ακριβώς συνέβη, όπως έπρεπε να έχουμε. Το γεγονός ότι σπεύσατε, ο κ. Κατρούγκαλος πήγε στην Ευρώπη, βγήκανε αποφάσεις για να μας υποχρεώσουν. Ο κ. Τσίπρας, το επαναλαμβάνω, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, πολύ μετά επέμεινε με τρόπο σκαιό, όπως το κάνει δυστυχώς συχνά, να απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς είχαμε, ο ίδιος ο κ. Μηταράκης, είχε πει να δούμε. Ακούγεται ότι υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, να δούμε τι είναι. Η ανθρωπιά είναι στη δικιά μας πλευρά, δεν είναι στη δικιά σας. Λοιπόν, εσείς αυτό που κάνετε, επιτρέψτε μου να τελειώσω μια σκέψη, και το οποίο σας καλώ να ανακαλέσετε στην τάξη τους ευρωβουλευτές σας, οι οποίοι ακόμη και τώρα, πριν από λίγες μέρες, τάχθηκαν με τον Πούτιν. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία σε αυτό που εσείς ονομάζετε αριστερά και που εγώ δεν δέχομαι καθόλου ότι αποτελείται την πρόοδο για τον τόπο. Λοιπόν, γιατί αλλιώς, με συγχωρείτε, εδώ πάμε στις εκλογές. Πάμε στις εκλογές με μια απειλή που λέγεται Ερντογάν. Ή θα είστε μαζί μας για να είμαστε όλοι μαζί, ή θα είστε απέναντι. Ακόμη και οι δηλώσεις σας αναφέρονται σε μια κατάσταση στην οποία η Ελλάδα δεν θα ήθελα να τη δω να τη ζει. Κύριε Τζανακόπουλε, 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, δύο πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ήδη καταδικασμένη για τους θανάτους στο Φαρμακονήσι.
Ο κύριος Παπαδημητρίου θα έπρεπε να το θυμάται αυτό. Βεβαίως, όταν θα μάθουμε τι έχει γίνει επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη σε 10 χρόνια, όταν θα έρχονται οι καταδίκες η μία μετά την άλλη, θα πρέπει τότε ο κύριος Παπαδημητρίου να βγει και να υποστηρίξει όλα αυτά που υποστηρίζει σήμερα. Να είμαστε το εδώ δεύτερο καλά ζήτημα, και να το κάνω αν το χρειαστεί. Το δεύτερο ζήτημα, έχετε ήδη καταδικαστεί, κύριε Παπαδημητρίου, και δεν ζήτησε δεν κανένα συγγνώμη από την παράταξή σας. Δεύτερο, με συγχωρείτε, επειδή είπε κάτι περί Πούτιν, περί Ουκρανίας κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάθετος ότι θα πρέπει να υπάρξει προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όχι να δημιουργούμε ειδικά δικαστήρια. Όχι να δημιουργούμε ειδικά δικαστήρια. Και τρίτο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχωρείτε, δυστυχώς έχουμε κάνει και υπέρβαση. Το ευτύχημα είναι ότι δεν πέθανε καμία μικρή κοπελίτσα. Αυτό είναι το ευτυχές. Ευχαριστούμε πολύ. Αλίμον.